Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κουβέλη. Καταρχάς, πριν από όλα, γιατί πριν βάλαμε όλο το νομικό πλαίσιο με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Κουβέλη, εσείς είστε από τους λίγους στην κυβέρνηση που μιλάτε και με τους γονείς. Μιλήσατε μάλιστα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τι σας έχουν πει? Κοιτάξτε, η επικοινωνία μου με τους γονείς των δύο στρατιωτικών μας στελεχών είναι και υποχρέωσή μου και το αισθάνομαι και ως ανάγκη. Είναι εξαιρετικά ψύχρεμοι άνθρωποι, κατανοούν την δυσκολία του ζητήματος. Βεβαίως, ως γονείς και ορθά ενεργούν έτσι, έχουν την ελπίδα ότι τα παιδιά τους σύντομα θα επιστρέψουν στην πατρίδα. Αυτό που είπε ο πατέρας, εσείς πώς το ερμηνεύετε, κύριε Υπουργέ? Μίλησε για ένα παιχνίδι σε υψηλό επίπεδο, πολιτικό παιχνίδι, λέει. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που πράγματι και συμβαίνει, με την έννοια ότι η σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας στελεχών και η απαράδεκτη κράτησή τους επί 4,5 περίπου 5 μήνες. Αποτελεί μια πολιτική επιλογή από την πλευρά της Τουρκίας, του Ερντογάν συγκεκριμένα. Mm-hmm. Διότι επρόκειτο για ένα περιστατικό το οποίο έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί στις πραγματικές του διαστάσεις. Άμεσα. Άμεσα, όπως αντιμετωπίζονταν παρόμοια συμβάντα στο πρόσφατο αλλά και στο μακρινότερο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι έχω δει πολύ συγκεκριμένα ότι τέτοια περιστατικά λύνονταν με ένα απλό τηλεφώνημα του ενός διοικητή του δικού μας φυλακίου προς το άλλο διοικητή του άλλου φυλακίου και αντιστρόφως. Αυτό όμως ο Ερντογάν το ενέταξε στην κλίμακα της έντασης που θέλει να έχει με τη χώρα μας. Ακριβώς γι' αυτό κατηγορεί την κυβέρνηση όμως, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, ότι υποτίμησε τα γεγονότα στην αρχή καθόλου, και κυρίως δεν είχε σχεδιασμό μετά. Δηλαδή καθόλου. Τι κάνουμε? Δεν είναι ακριβές, κύριε Οικονόμου. Πρέπει να σας πω ότι εγώ συναντήθηκα με αυτό το περιστατικό της σύλληψης των δύο στρατιωτικών την πρώτη ημέρα κατά κυριολεξία. Της ανάληψης των καθηκόντων μου. Αμέσως άρχισαν οι ενέργειες. Mm-hmm. Αρχικά στο επίπεδο της στρατιωτικής ηγεσίας και συγκεκριμένα του αρχηγού, του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, του κυρίου Αποστολάκη, και αμέσως μετά άρχισε και η πολιτική παρέμβαση. Mm-hmm. Και πήρε την διάσταση από την πλευρά, ήταν επιλογή από την πλευρά της Τουρκίας που όλοι ξέρουμε. Εσείς πότε καταλάβατε ότι το θέμα δυσκολεύει και αρχίζουν να σκουραίνουν τα πράγματα, όπως λέμε? Εγώ πρέπει να σας πω ότι άρχισα να αποκτώ συνείδηση των επιλογών και εκτίμηση των επιλογών Ερντογάν μόλις παρήλθε το δεκαήμερο. Καταλάβατε ότι το πράγμα πάει για μακροημέρευση? Πάει για μακροημέρευση. Επίσης, την εκτίμησή μου αυτή την ενίσχυε το γεγονός ότι τους παρέπεμψε στις υψίστης ασφαλείας φυλακές της Αδριανούπολης. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτό το. Εξακολουθείτε τώρα να πιστεύετε στο σημείο που βρισκόμαστε, κύριε Υπουργέ, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ή βλέπετε κάποιο φως? Θα σας πω. Αφού προηγουμένως σας εκθέσω δύο ζητήματα. Άκουγα ότι ενεργεί η κυβέρνηση χωρίς σχέδιο. Η αντιμετώπιση του ζητήματος γίνεται σε δύο επίπεδα. Και στο δικαστικό, και αν θέλετε μπορώ να το εξηγήσω, και στο πολιτικό. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το δικαστικό και δικηγορική παρουσία έχουν, υπερασπιστική παρουσία. Με εκεί δικηγορικό γραφείο συνεργαζόμαστε? Συνεργάζονται οι γονείς. Συνεργάζεται η οικογένεια. Όχι η κυβέρνηση, λέτε. Δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις η κυβέρνηση εκεί? Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται συνεργαζόμενοι με κάποιο δικηγορικό γραφείο. Συνεργάζονται οι οικογένειες. Και κρατήστε αυτό. Σαφές. Αυτό είναι το νομικό επίπεδο. Mm-hmm. Ακούω διάφορα. Λέει χωρίς σχέδιο. Για να ακούσω ποιο είναι το άλλο σχέδιο. Η νομική συμπαράσταση υπάρχει. Η αξίωση από τη μεριά μας να απαγγελθεί και να αποδοθεί η όποια κατηγορία είναι συνεχής, είναι παρούσα, είναι ενεργή. Και το δεύτερο πεδίο είναι το ζήτημα της πολιτικής αντιμετώπισης. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι έχει κάνει η κυβέρνηση επ' αυτού. Έχει κάνει επαφές ο Πρωθυπουργός, έχει κάνει συναντήσεις. Δεν υπάρχει φόρουμ, δεν υπάρχει συνάντηση πολιτική, στρατιωτικοπολιτική, που να μην έχει τεθεί το θέμα. Αισθάνεστε mm-hmm. όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, κύριε Κουβέλη? Έχουμε και αν φτάσει. Ναι, υπάρχει ένα δεν μ' αρέσει η λέξη αδιέξοδο, διότι δεν ανταποκρίνεται και στα πράγματα. Βρισκόμαστε στους 5 περίπου μήνες. Το χρονικό διάστημα της κράτησης πράγματι είναι μια σκληρή πραγματικότητα και από εκεί και πέρα, διεκδικώντας και την πολιτική παρέμβαση στα πολλαπλά επίπεδα που σας είπα, αλλά και την νομική ταυτόχρονα διαδικασία, νομίζω ότι μου αφήνονται περιθώρια να πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για πότε μιλάτε? Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Mm-hmm. Θα ήταν, αν θέλετε, εύκολος λόγος.
θα ήταν αβάσιμος λόγος να σας πω ότι με την πέμπτη, την έκτη αίτηση αποφυλάκησης, ότι οι δύο στρατιωτικοί μας θα έχουν. Μήπως δυσκολεύει το περιβάλλον. Λένε κάποιοι ότι αυτή η όχληση, η διαρκής όχληση κάθε μήνα που κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, που είναι υποχρέωσή μας βέβαια κατά μία έννοια, ενοχλεί στην πραγματικότητα. Δεν ενοχλεί. Το βλέπετε έτσι? Όχι, δεν είναι ενόχληση. Δεν είναι ενόχληση. Ούτε είμαι σε θέση βέβαια να αξιολογώ την ενδιάθετη διάθεση και στάση του κυρίου Ερντογάν ή των δικαστών. Θα σας έλεγα ότι κατά τα δικαιϊκά η οθότα είναι συνήθες ο κάθε κρατούμενος να ασκεί το δικαίωμά του και να το ασκεί όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εν προκειμένου από τον τουρκικό είστε νόμο. Είστε προετοιμασμένος να φτάσουμε στο ανώτατο όριο? Δηλαδή να πάμε σε 18 μήνες προφυλάκηση και να μείνουν τα παιδιά μας μέχρι τότε εκεί? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτε. Εκείνο που δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση είναι η συνεχής διεκδίκηση και η συνεχής προσπάθεια από την πλευρά μας να φεθούν ελεύθερα τα παιδιά. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο για να το αξιολογήσουμε. Κρατείται ένας πάστορας Αμερικανός στην Τουρκία. Αλλά κατηγορείται για τη φέτο αυτός. Δεν είναι το ίδιο. Εμείς περάσαμε 5 μέτρα μέσα. Μισό λεπτό. Αφήστε να σας πω. Ο πάστορας δεν είναι ο εφημέριος μόνον κάποιας εκκλησίας. Ο πάστορας είναι επικεφαλής ενός μεγάλου, πολύ μεγάλου εκκλησιάσματος. Είναι συνεχής και επίμονη η προσπάθεια και η πίεση που ασκεί ο πρόεδρος τώρα. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Και μάλιστα ένα εκκλησίασμα το οποίο δεν δικαιούμαι να αξιολογώ την πολιτική του στάση, αλλά φέρεται να ανήκει προς την πλευρά του κυρίου Τραμπ. Και παρόλα αυτά δεν μπορεί ο κύριος Τραμπ, με όποια σημασία έχει η αναφορά στο πρόσωπο του Προέδρου και των Ηνωμένων Πολιτειών, η δύναμη. Μάλιστα. Δίνεται η αίσθηση τις τελευταίες ώρες και μας προκύπτει και από το ρεπορτάζ από την Τουρκία πως ο Ερντογάν φαίνεται κάτι να περιμένει, μία κίνηση δηλαδή από την ελληνική πλευρά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε την ελληνική κυβέρνηση να μπαίνει σε συζήτηση για ανταλλάγματα, κύριε Υπουργέ? Όχι. Και να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά αυτό. Οι Τούρκοι στρατιωτικοί, οι οποίοι φέρονται να έχουν κάνει το να μετέχουν στο πραξικόπημα που έγινε πριν από 2 χρόνια στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα και ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Σύμφωνα με το εθνικό μας δίκαιο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε αυτό που είναι γνωστό, χορήγησε το πολιτικό άσυλο στους Τούρκους πρώην αξιωματικούς. Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν η οποιαδήποτε κυβέρνηση να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης και να πει, προσβάλλοντας το δίκαιο, ότι αγνοώ την απόφαση των δικαστηρίων? Αυτοί που βγαίνουν με σπουδή, με ευκολία και λένε δώστε πίσω τους Τούρκους αξιωματικούς για να πάρουμε πίσω τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς, τα 2 παιδιά μας. Κάποιοι μίλησαν για τους 9. Για τους 10, θέλετε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη, όπως συμβαίνει σε κάθε ευνομούμενη χώρα, αποφάσισε. Εάν είχε αποφασιστεί διαφορετικά, και πάλι το ερώτημα, αν είχε αποφασιστεί, είναι... Ναι, υποθετικό εντελώς. Υποθετικό. Τι θα έκανε ο Ερντογάν? Ξέρετε τι πληγή μπορεί να ανοίξει με αυτή την συζήτηση την οποία κάνουν μερικοί? Γιατί το θέτει όμως ο Ερντογάν επιτακτικά κάθε φορά? Ο Ερντογάν το θέτει πρώτον διότι του αρέσει, το επιλέγει να αναδεικνύει το ζήτημα του αποτυχημένου πραξικοπήματος στη χώρα του. Να αναζητά όλους εκείνους οι οποίοι έκαναν αυτό το οποίο έκαναν, το οποίο απέτυχε, το πραξικόπημα. Δεν αξιολογεί την δήλωση που έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικότερα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, καταδικάζουμε τον όποιον θέλει να ανατρέπει καθεστώτα. Σύμφωνα, αλλά λέει η Τουρκία όμως και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να δώσουμε σημασία. Λέει, άλλο είναι το άσυλο και άλλο η μη έκδοση. Μπορείς να μην τους εκδώσεις, αλλά το ότι τους δίνεις άσυλο είναι σαν να τους δίνεις κάτι, μια προστασία. Κοιτάξτε, εγώ αυτά τα νομικά, επιτρέψτε μου. Επειδή είστε και νομικός γι' αυτό. Ναι, ναι. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Ναι. Όχι, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Κάποια στιγμή ομολογουμένως με ένταση μίλησα και είπα ότι το δίκαιο που επικαλούνται από την πλευρά της Τουρκίας πρόκειται για δίκαιο βαρβαρότητας. Εντάξει, δεν έχουμε καμία σχέση τώρα τον νομικό πολιτισμό της χώρας και της Τουρκίας, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Αρχικά είπαν ότι ερευνούν ένα τηλέφωνο που είχαν οι δύο στρατιωτικοί. Μετά κάποια στιγμή θυμήθηκαν να μας πούνε, δεν προσχήματα όλα αυτά, κύριε Βεβαίως είναι. Τα έχουν ερευνήσει από την αρχή. Ακόμη το λογισμικό. Δικοί μας άνθρωποι ήταν εκεί, παρόντες. Δεν θα μπορούσαν να είναι, διότι δεν έγιναν δεκτοί. Αλλά σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι τα τηλέφωνα των 2 στρατιωτικών μας στελεχών έχουν το απλό λογισμικό που έχει το δικό σας, το δικό μου, το δικό σας τηλέφωνο.
Δεν βρήκαν τίποτα. Κύριε Υπουργέ, αν ο Ερντογάν όμως συνεχίσει να κάνει όλα αυτά που περιγράφεται, η ελληνική πλευρά έχει άλλα όπλα στα χέρια της που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει ένα άλλο σχέδιο ότι τώρα, παιδιά, περνάμε στην επόμενη φάση για να δούμε κοιτάξτε, τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, το ερώτημά σας προφανώς αναφέρεται στο εάν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν εξομαλυσμένες σχέσεις με την Τουρκία. Εκεί είναι το ζήτημα. Η εξομάλυνση των σχέσεων είναι υπόθεση η οποία αφορά και την Τουρκία, βεβαίως και την Ελλάδα. Εμείς έχουμε δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση, το έχει δηλώσει η κυβέρνηση, ότι δεν θέλουμε να έχουμε αντίπαλες σχέσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία όμως, στο πλαίσιο μιας αντιφατικής, απροσδιόριστης εξωτερικής πολιτικής που έχει, έχει επιλέξει την κλιμάκωση των εντάσεων, όχι μόνο τώρα, αλλά και λίγο πιο πριν. Αν συνεχίσει να το κάνει. Εκτιμώ ότι θα την συνεχίσει, με διακύμανση όμως. Και εννοείται και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Κυρίως στο Αιγαίο, στη θάλασσα και στους εθέρες μας. Και βεβαίως ο τελικός στόχος, αυτή είναι η εκτίμησή μου, από την πλευρά της Τουρκίας είναι: κρατώ ανοιχτό το πεδίο των δίθεν αμφισβητουμένων περιοχών και γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, για να μπορώ να διαπραγματεύονται, να διαπραγματεύομαι, έτσι σκέφτεται η Τουρκία, να βρεθεί η Τουρκία παρούσα στην ευρύτερη περιοχή της Κυπριακής στα ενεργειακά. Στην Κυπριακή. Με φόντο αυτό λοιπόν. Αυτό λέτε είναι το βασικό μενό. Και από την άλλη πλευρά έχει το τεράστιο πρόβλημα η Τουρκία, γι' αυτό και είναι ευάλωτη, σε μια αντιφατική εξωτερική πολιτική. Δείτε, κινείται από τη μια πλευρά προς τον Τραμπ, ζητώντας να παραδοθούν τα F-35. Από την άλλη πλευρά να ζητά συμφωνία με τους Ρώσους για τους S-400. Τώρα πήγαν και οι Patriot. Ξαναγυρίζει στην Αμερική για να ζητήσει τους Patriot. Θυμάται την Ευρώπη ιδιαίτερα μετά τη διάσκεψη της Βάρνας και πληροφορηθήκαμε ότι ζητάει να κατασκευάσει και 6 υποβρύχια από την Γερμανία. Θέλω να πω γιατί τα αναφέρω αυτά. Όχι για να ιστορίσω τα επιμέρους γεγονότα. Ναι, αλλά η Τουρκία όμως είναι μια μεγάλη χώρα και μια μεγάλη δύναμη. Είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα. Επομένως και εμείς πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και να δούμε τι κάνουμε. Να σας πω. Και στα εξοπλιστικά μας που έχουμε εκκρεμότητες, όπως ξέρετε. Στην τελευταία μας συνάντηση είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα με τις γαλλικές φρεγάτες. Όλα αυτά προχωράνε. Προχωράνε. Το θετικά ξέρετε, για την Ελλάδα. Θετικά για την Ελλάδα. Εκείνο το οποίο θέλω να και πω. Και για τις φρεγάτες, κύριε Υπουργέ, να το ξεκαθαρίσουν αυτό. Βέβαια. Προχωράνε οι φρεγάτες. Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα από την πλευρά μας είναι το ταχύτερο δυνατό. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρετε ότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη μια φρεγάτα. Διότι και αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι και τους παραγγέλεις να σου εκτελέσουν αυτό το έργο. Προφανώς έχουν τα χρονοδιαγράμματά τους και τις υποχρεώσεις τις χρονικές. Και όχι μόνο προς την Ελλάδα. Αυτά όλα προχωράνε. Εκείνο όμως. Σας το ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Και έχει βάλει βέτο στους Γάλλους. Να μην προχωρήσουν οι Γαλλικές, να μην δοθούν οι Γαλλικές φρεγάτες. Πιέσεις... Γιατί υπάρχει μετά ανισορροπία στο Αιγαίο. Και η Ελλάδα πλέον αναβαθμίζεται. Κοιτάξτε, το ισοζύγιο είναι καλό για την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή δομή. Όχι μόνο στο στρατοξυράς, αλλά και στη θάλασσα και στον αέρα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε στην λογική της τρέλας των εξοπλισμών, διότι πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν εμείς να το παρακολουθήσουμε. Εκείνο που κάνουμε είναι με σύνεση, με σταθερότητα, με ψυχραιμία να συντηρούμε και να βελτιώνουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Και ταυτόχρονα να εργαζόμαστε πολιτικά, προκειμένου να υπάρξουν ομαλές σχέσεις με τη γειτονική. Θέμα με τη θητεία υπάρχει μια και το λέτε, γιατί λένε κάποιοι ότι μπορεί να πάμε σε αύξηση λόγω καταστάσεων. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κοιτάξτε, υπάρχει τέτοια διάθεση. Κύριε Οικονόμου, εγώ καταλαβαίνω το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία. Όχι παντού, αλλά σε κάποιους θύλακες της κοινωνίας. Εκεί ακούς ότι θα αυξηθεί η θητεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε ως πρόταση έχει έρθει τέτοιο πράγμα, ούτε ως σκέψη. Το τι διακινείται από εδώ και από εκεί κάθε φορά. Πρέπει να σας πω ότι τροφοδοτείται. Πάμε και στην ιστορία με τη Ρωσία που μας έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, κύριε Υπουργέ. Ορθώς κατά τη γνώμη σας προχωρήσαμε στην απέλαση των διπλωματών και είναι ασέβεια προς τη χώρα μας η στάση της Ρωσίας, όπως ανέφερε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Σας ρωτώ για τις απελάσεις, γιατί εμείς ως χώρα δεν έχουμε παρελθόν σε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε ούτε πολιτική ούτε κουλτούρα απελάσεων ως χώρα. Για να προβεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών στην απέλαση των Ρώσων διπλωματών, δεχθείτε και βεβαιωθείτε ότι οφείλεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων.
στοιχεία τα οποία μαρτυρούν απαράδεκτη. Υπάρχει και βίντεο, κύριε Υπουργέ. Και δεν θέλω να πω σε τέτοια πράγματα. Θα το πείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί το είπε. Δεν το ξέρω. Το είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Το αναφέρθηκε σε βίντεο. Μα δεν το ξέρω. Λέτε ότι υπάρχουν στοιχεία όμως που πιστοποιούν τα γεγονότα. Τα οποία μάλιστα στοιχεία είναι και σε γνώση της Ρωσίας. Τα έχετε στείλει πριν φτάσετε στην απέλαση. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες εκείνες οι οποίες αποδεδειγμένα όχι μόνο δικαιολογούν απόλυτα την ενέργεια του Υπουργείου Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πολλά να πάτε ερωτήματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να πάτε μέχρι ένα σημείο και είναι σαφές αυτό και για πολλούς λόγους. Έγιναν λοιπόν προσπάθειες από τη ρωσική πλευρά να μην περάσει, να μην συμβεί η συμφωνία των Πρεσπών με συγκεκριμένα περιστατικά και με συγκεκριμένους τρόπους. Σας μίλησα για συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχει η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά τα στοιχεία επέβαλαν αυτή την ενέργεια της απέλασης των Ρώσων διπλωματών. Ήταν μία πράξη από την πλευρά τους ασεβής προς την Ελλάδα, με την έννοια ότι αποτελούσε παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Καμία άλλη χώρα δεν έβαλε την Ελλάδα να κάνει αυτό, και αυτό αποτελεί απάντηση σε κάποια σενάρια και κάποιες εκδοχές που ακούγονται ότι η Ελλάδα... Και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέτε. Βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει επιλέξει, όχι σήμερα, όχι χθες, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής, να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Και επειδή το παράδειγμα... Κινδυνεύουν οι σχέσεις τώρα να διαταραχθούν. Και επειδή το παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο, θέλω να το καταθέσω στη συζήτησή μας. Η Ελλάδα δεν ήταν εκείνη η οποία ζήτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξουν διαδικασίες προκειμένου να διαμορφωθούν καλές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Βεβαίως. Η Ελλάδα δεν ήταν εκείνη από αυτή την κυβέρνηση, τη σημερινή, η οποία μίλησε με τον τρόπο που μίλησε αναφορικά με την χρησιμότητα ή την μη χρησιμότητα του εμπάρκο που αποφασίστηκε για ορισμένα. Άρα λέτε, ήταν καταλυτικό το γεγονός αυτό που μας οδήγησε να κάνουμε την απέλαση. Ήταν το δυναμικό γεγονός που αν δεν το πράταμε, θα ήταν μία παράληψη αδικαιολόγητη από διαταράσσονται τη μεριά. Διαταράσσονται οι σχέσεις των δύο χωρών. Κοιτάξτε, τώρα, αυτή Υπουργή, την γιατί ώρα... Γιατί ακούσαμε χθες και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, να λέει πως και... πάση περίπτωση να επηρεαστεί και ο τουρισμός. Κοιτάξτε, υπάρχει μία περίοδος τώρα, ξεκινάει μία περίοδος ένταση, αμφισβήτητα. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ένταση θα καταλαγιάσει. Φοβάστε αντίπεινα? Όχι. Τι αντίπεινα? Αντίπεινα με τον τουρισμό. Μίλησαν για συνέπειες χωρίς να το συγκεκριμενοποιούν. Κοιτάξτε, εάν φτάσουν... Με έναν τρόπο το είπε η Ζαχάροβα χθες. Ναι, αν φτάσουν... Λέει θα επιλέξουν οι πολίτες μας που θα πάνε για διακοπές και τα λοιπά. Εντάξει, το μισό είπε. Αυτά τα πράγματα όλα λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Περιπτώσεις που, αν θέλετε, συνιστούν μία μικρή περίοδο έντασης. Αλλά η Ελλάδα, αναφορικά με τις σχέσεις που θέλει να έχει με τη Ρωσία, και μάλιστα η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα, με ό,τι πράττει στην Ευρώπη για αυτές τις καλές σχέσεις, νομίζω ότι δεν οδηγεί στην παραδοχή και στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε μια μακρά περίοδο διαταραγμένων σχέσεων με τη Ρωσία. Θα ξεπεραστεί, λέτε, επομένως, σύντομα. Πάμε στο Σκοπιανό, κύριε Υπουργέ. Μια κουβέντα θα πούμε για το θέμα, για το που βρισκόμαστε. Πιστεύετε ότι στην θητεία αυτής της κυβέρνησης θα περάσει από τη Βουλή το Σκοπιανό? Θα αυτή κλείσει είναι, το θέμα. Αυτή είναι η διεκδίκηση. Το λέω γιατί υπάρχει ένας, ο κύριος Καμένος, ο οποίος απειλεί ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος έχει σαφή θέση. Εμείς θέλουμε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες από την γειτονική χώρα, τη ΦΙΡΟΜ, όπως προβλέπονται από τη συμφωνία. Και η συμφωνία προβλέπει μεταξύ των άλλων ένα πολύ πολύ σημαντικό, να το πούμε και αυτό, ότι αν δεν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια, δεν είναι δυνατόν να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ολοκληρωθούν και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις από την πλευρά της ΦΙΡΟΜ. Το θέμα θα περάσει στη Βουλή. Θα περάσει, υπάρχει πλειοψηφία να περάσει. Έχω την εκτίμηση ότι θα περάσει και με πλειοψηφία μεγαλύτερη του αριθμού των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέτε. Έτσι λέω. Εκλογές βλέπετε, κύριε Κουβέλη? Οι εκλογές θα γίνουν, στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι. Θα αντέξει η κυβέρνηση να κόψει συντάξεις, να κάνει άλλα αρνητικά που έχουμε μπροστά όλα μας? Όλα αυτά αναφορικά με τις συντάξεις, με τη φορολογία, όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά και την τυπική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Είναι ανοιχτό δηλαδή το να μην κοπούν οι συντάξεις, το βλέπετε κι εσείς? Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να προστατεύσουμε τις συντάξεις. Και η προστασία των συντάξεων έχει διαδικασίες που δεν εξαντλούνται μόνο στο εάν θα μειωθούν απλώς τυπικά ή δεν θα μειωθούν. Μπορεί να υπάρχουν και αντίβαρα, λέτε. Μπορεί να υπάρξουν αντίβαρα, μπορεί να υπάρξει μετάθεση εν μέρη εν όλο του χρόνου. Α, παίζει και αυτό. Κοιτάξτε,
Εμείς να δοθεί μια παράταση, λέτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς όλα εκείνα, ως κυβέρνηση εννοώ, που έχουμε αποδεχθεί και έχουμε υπογράψει. Και έχουν γίνει και αποδεκτά με τη γνωστή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα θέλουμε να προστατεύσουμε τις συντάξεις. Και εδώ αναζητούμε τρόπους και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τους βρούμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διακοπές, δεν σας ευχόμαστε καλές διακοπές, γιατί δεν σας βλέπω. Κανένα Σαββατοκύριακο ελπίζω να... Να πάτε στην πατρίδα για κανένα Τσίπρο εκεί μετά. Δεν ξέρω αν θα είναι Τσίπουρο, αλλά δύο μέρες, τρεις θα είναι καλές. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.